των φοιτιών. Σπαΐς κλείνεται πολύ ωραία από το τζάμι, του κλέβει ο Τσάμις την μπάλα. Καραθανάσης, Θανάσης Κράγκαρης τώρα. Άνοιξε πολύ την μπάλα, ο Θανάσης ο Κράγκαρης προσπαθεί να περάσει. Τελικά έχουμε το πλάγιο, ένα πλάγιο που παραχωρεί ο Θοδωρής ο Λαδράνος στο 30 λεπτό της συνάντησης. Συμπληρώθηκε λοιπόν το ημίωρο στις φυτιές και ο Μουσερής ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για λογαριασμό του Ηλιακού Λεχιανών. Για το κεφάλι του Σταύρου του Νάστου, τελικά νέο πλάγιο. Δεύτερο συνεχόμενο από την ίδια πλευρά και τώρα πάλι ο Μουσερής. Αθανάσης Κραγκάρης, Μουσερής τώρα. Μουσερής που κρατάει, προσπαθεί να περάσει από δύο και βέβαια αυτό είναι δύσκολο. Κλέβουν και τώρα με τον Μπανάκα προσπαθούν ή το Ακαναλικό και κερδίζουν το πλάγιο. Ένα πλάγιο που παραχώρησε ο Καραθανάσης και τώρα ο Μπανάκας αργά αργά φέρνει την μπάλα για τον Ταράση. Και αυτός πολύ ωραία με το στήθος προσπάθησε να βρει τον συμπαίκτη του, τον Μπανάκα, έκλεψε προς στιγμή τον Μουσερής, αλλά ο Μπανάκας και πάλι για τον Δάρλα, Χρήστος Κράγκαρης διώχνει. Κερδίζουν και πάλι οι του Ακαναλικού και έχουμε φάουλ που κάνει ο Καραθανάσης. Διαμαρτύρονται οι 60, 80 μάλλον, οι 80 περίπου φίλοι του Ηλιακού Λεχενών που ήρθαν από τα Λεχενά για να παρακολουθήσουν την δύσκολη πορεία της ομάδας τους στο δύσκολο πρωτάθλημα της τέταρτης εθνικής κατηγορίας. Μπανάκας από αριστερά και πάλι μπροστά ο Ακαναλικός. Ο Ηλιακός που δεν έχει κάνει ακόμα τη μεγάλη φάση μπροστά στην εστία του Καλομύρη. Κλέβουν και πάλι για το Ακαναλικού με τον Πιτσικόκο. Δάρλας που περνάει πολύ ωραία για τον Κωνσταντίνου, βγαίνει πολύ γρήγορα ο Παντσόπουλος και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο για τον Ακαρνανικό. Κωνσταντίνου στο πλάγιο, γρήγορα για τον Αλεξανδρή, δεν κατάλαβε ο Αλεξανδρής, τελικά η μπάλα είναι out. 32 λεπτό στις φυτιές, πάντα το 1-0 από το τρίτο μόλις λεπτό, ένα γρήγορο γκολ και φνιδιαστικό για τον Ηλιακό, ο οποίος κοιμήθηκε στη φάση αυτή, όλη η άμυνα. Όπως είχε κοιμηθεί, όπως θυμάστε, στο 21ο λεπτό στο γήπεδο την προηγούμενη αγωνιστική που είχε χάσει από τον που είχε μάλλον έφερει ισοπαλιά, αλλά ήταν σαν να είχε χάσει. Γι' αυτό μπερδεύτηκα από τον Άο Τρίπολης τον γκολ που είχε πετύχει στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού ο Κατσιγιάννης. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Ακαρναγικός, επιθετικό φάουλ που κάνει ο Σταύρος Νάστος επάνω στον Ταράση με το νούμερο 7. Και εκτελεί γρήγορα ο Λαβράνος, προσπάθησε εκεί να βρει τον Δάρλα. Τελικά ο Μουζής εκεί μπερδεύεται, Σπαΐς. Σπαΐς ξεφεύγει πολύ ωραία από το Μουζή. Ο Σπαΐς κρατάει, ξεφεύγει και από το Μουσερί και γυρίζει πιο πίσω για τον Μπανάκα. Μπανάκας πάντα θα βγάλει την σέντρα, κεφαλιά από τον Πιτσικόκο. Ένα δυνατό σουτ, πέφτει όμως ο Τριφωνόπλος και μπλοκάρει. Το σουτ ήταν πολύ καλό από τον Θοδωρή τον Λαβράνο. Εξίσου πολύ καλή όμως ήταν και η απόκρουση από τον Τρίφωνόπουλο στο 33ο λεπτό της συνάντησης. Συνέχεια στο παιχνίδι. Μια προωθημένη παλιά από τον Αρχιμανδρίτη. Είναι αυτό που λέμε ότι ο Ηλιακός Λεχενών προσπαθεί από το πρώτο λεπτό μέχρι και τώρα να βρει τους επιθετικούς του με τις γνωστές γιώμες που λέμε, με κάποιες σέντρες των 20-25 μέτρων. Αυτό βέβαια δεν έχει κατέστη δυνατό μέχρι στιγμής. Έγινε το λάθος. Καραθανάσης έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αλλήγει πάρα πολύ την μπάλα. Διώχνουν οι αμυντικοί και τώρα έχει Μανδρίτη στη μεσαία γραμμή. Μουσερής. Φαίνεται για άλλη μια Κυριακή το κενό που αφήνει ο Βαγγέλης Παπα-Νικολάου στη μεσαία γραμμή. Παλουτσόπλος. Νέο λάθος. Και τώρα μπροστά ο Ακαναγικός. Ο Αλεξανδρής πάτησε την μπάλα. Και τώρα ο Ακλαμπάνος. Περνάει η μπάλα ωραία για το Θανάση τον Κράγκαρη που είναι γρήγορος. Αλλά γρήγορος είναι και ο Λαβράν και πιο εμπειρός. Και η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ηλιακό, ενώ ο Λαβράνος φαίνεται να τραυματιστεί στην προηγούμενη φάση που έδιωξε. Κλαμπάνος τώρα στο πλάγιο για τον Ηλιακό, για τον Καραθανάση. Κατεβάζει αυτός με το στήθος πάνω να περάσει και το φάουλ που γίνεται πάνω στον Θανάση τον Κράγκαρη από τον Πιτσικόκο στο σφυρίζει ο κύριος Νάσκος του Συνδέσμου Μαργολίδας, όπως είπαμε θεολόγος στο επάγγελμα. Αντούγης Μουζής σε αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Ηλιάκος. Πολλοίς κόσμος, ο Κράγκαρης του ζητάει την μπάλα ο Χρήστος, πολλοίς κόσμος στη μεγάλη περιοχή, του δίνει την μπάλα, βγαίνει και ο τερματοφύλακας, φάουλ, πάνω
μπροστά, τον Χρήστο τον Κράκαρη, στον Γιώργο τον Καλομύρη, που όπως είπαμε ήρθε πριν από λίγες μέρες εδώ στις Φυτιές, από τον Αγερσανή Νάξο. Επαναφέρει ο Χρήστος ο Χούσος, που ήταν και πέρυσι εδώ στις Φυτιές. Κράκαρης με το κεφάλι για τον Παντσόπουλο, αυτό μπροστά για τον Κλαμπάνο. Βγαίνει ο Μπιτσικόκος, διώχνει μακριά. Παντσόπουλος δεν μπορεί, Αλεξανδρής κερδίζει. Μπαλιά για το Σπαΐ, τον τέσσερα Σπαΐ που κάνει το λάθος, ο Τάμις κλέβει. Ο Τάμις θα πάει καλά σήμερα με το Σπαΐ. Μια προωθημένη μπάτια, ένας ο οποίος θα προλάβει, τελικά πρέπει να ανεφάλω, όχι πες το λέω. Τον έσπρος εκεί ο Χούσος. Και τελικά το πλάγιο είναι για τον Ακαμενονικό. Διετής εδώ, έκανε λάθος, σπρώχτηκε εκεί ο Νάστος, τελικά το πλάγιο είναι για τον Ακαμενονικό με τον Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου πιο πίσω για τον Λαβράνο. Και πάλι Κωνσταντίνου. Για τον Καραθανάση. Έγινε εκεί το λάθος. Καραθανάσης τώρα. Πανουτσόπουλος. Πέρασε η μπάλα για τον Γκράγκαρη. Πανουτσόπουλος με τη μία πολύ ωραία προσπαθεί να βρει τον Μουσερή. Περνάει η μπάλα. Μουσερής από δεξιά. Μουσερής θα βγάλει μια σέντρα. Σουτ. Τελικά η μπάλα out. Λιακός που δεν μπορεί σήμερα. Δεν πάει καθόλου καλά. Πρώτα 36 λεπτά του παιχνιδιού. Είναι και επίσης το σκορ με 1-0 από το τρίτο λεπτό, χάρη στον γκολ του Μπανάκα, του που εκεί κοιμήθηκε η άμυνα του Ηλιακού σε αυτό το γκολ. Να θυμίσω τη φάση, εκτέλεσε ένα φάουλ ο Σπαΐς, η μπάλα χτύπησε στο δεξί κάθε το δοκάρι της εστίας του θεματοφύλακα του Ηλιακού, του Ανδρέα Τρυφωνόπουλου, και στη συνέχεια της φάσης ήρθε σαν τρέιλερ εκεί ο Μπανάκας και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Και τώρα πάλι μπροστά ο Κανονικός με το Σπαΐ να προσπαθεί να ξεφύγει από τον Γκράγκαρη. Γκράγκαρης που θα τον ρίξει στο έδαφος και ο διτής λέει παίζεται. Μουσερής θα διώξει μακριά. Σε έναν χώρο που είναι ο Νάστος. Μπιτσικόκος πολύ ωραία για τον Μπανάκα. Μπανάκας προσπαθεί να γεμίσει για τον Δάρλα. Βγαίνει όμως ο Τρυφωνόπουλος και μπλοκάρει την μπάλα. Και με τα χέρια τροφοδοτεί τον Αντώνη τον Μουζή. Μουζής. Για τον Θανάση τον Γκράγκαρη που δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Πλάγιο για τον Ακαρνονικό. Όπου πηγαίνει ο Θεοδωρής ο Λαβράνος να δώσει για τον Κωνσταντίνου τελικά, γιατί αυτός εκτελεί τα πλάγια. Πράγματι, Αλέξης Κωνσταντίνου στο πλαγίο για τον Ακαρνονικό. Κωνσταντίνου. Τελικά, ο Παντσόπλος πήρε την κεφαλιά και από τον Αρχιμανδρίτη πήρε ο Καραθανάσης. Καραθανάσης ξεφεύγει πολύ ωραία από τον Μπιτσικόκο. Διώχνει όμως ο Αλεξανδρής. Σε έναν χώρο που τρέχει ο Μουσερής, τρέχει και ο Σπαΐς. Μουσερής, ο Σπαΐς του πήρε την μπάλα. Αλλά η μπάλα φτάνει στο τζάμι. Μπιτσικόκος. Πολύ ωραία κατεβάζει. Και διώχνει μακριά ο Αλεξανδρής. Σε έναν χώρο που κινείται ο Δάρλας, είναι και ο Μουζής εκεί. Ο Μουζής κρατάει, Μουζής πάντα. Δεν έχει στήριγμα εκεί. Η μπάλα φτάνει στον Παντσόπλο, όχι Μπιτσικόκος. Παντσόπλος τώρα. Παντσόπλος κρατάει και δίνει ωραία για τον Καραθανάση. Καραθανάσης, Μπιτσικόκος. Και τώρα Μπανάκας. Μπανάκας που ήρθε από δεξιά. Γιατί έτσι ήταν η φάση. Ήρθε από δεξιά. Τρυφωνόπουλος. Στείλει την μπάλα για να την επαναφέρει ο Μουζής. Πήρε την κεφαλιά ο Μπιτσικόκος. Ο Χρήστος ο Κράγκαρης δεν κάνει καλό κοντρόλ, κρατάει όμως την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Συγγνώμη για το λάθος. Διπλό μάλιστα, διπλό Σαρδάμ. Και το πλάγιο είναι για τον Ηλιακό, με τον Βασίλη τον Κλαμπάνο να ετοιμάζει να το εκτελέσει. Ζητάει την μπάλα ο Νάστος, του τη δίνει ο Κλαμπάνος. Και τώρα Κράγκαρης δεν μπορεί να περάσει από τους παίκτες του Ακαρνονικού τελικά. Ο Σπαΐς είναι σε θέση offside. Συγκρίνει το σημαδάκι του ο Χρόνης και το σφυρίζει φυσικά ο διαιτητής, ο Νάσκος. Μισή λεπτά έχουν περάσει στο γήπεδο των Φυτιών. Το 1-0 παραμένει από το τρίτο λεπτό με γκολ του Μπανάκα για τον Ακαμενονικό. Ενώ τώρα ο Θανάσης ο Κράκαρης γλιστράει εκεί και χάνει τον έλεγχο και ήταν μόνος του τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα, μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Θανάσης ο Κράκαρης. Ο οποίος ήταν μόνος του, δεν πάτησε καλά. Ο Μουσερής τώρα για να δούμε, βγαίνει και ο τερματοφύλακας και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Καλομύρης δεν μπόρεσε εκεί λοιπόν, ο Κράγκαρης δεν πάτησε καλά. Και στο 40 λεπτό χάνεται η ευκαιρία για τον Ηλιακό.
συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Πιτσικόκο και τον Αλεξανδρή να προσπαθεί τώρα ο Ακαρνανικός. Αλεξανδρής. Τον κλείνει εκεί ο Παντσόπουλος και δίνει πολύ ωραία για τον Πιτσικόκο. Τρέχει ο Κλαμπάνος και κλέβει. Κλέβει ο Βασίλης ο Κλαμπάνος, κάνει όμως το λάθος. Αλεξανδρής τώρα. Αλεξανδρής δεν περνάει από το μουζί, ο οποίος κλέβει πολύ έξυπνα και σηκώνει για τον Κλαμπάνο. Κλαμπάνος διώχνει όπως όπως για τον Άστο. Ο Άστος δεν μπορεί, αλλά δεν μπορεί και ο προσωπικός του φρουρός ο Χούσος. Τελικά ο Πανταχούπαρον στην άμυνα, Λαβράνος διώχνει μακριά. Κράγκαρης. Φάουλ. Αντιαθλητικό από τον Δάρλα. Ο Δημήτρης ο Δάρλας έκανε το φάουλ λοιπόν επάνω στον Χρήστο τον Κράγκαρη. Και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Τσάμις παραλίγο να κάνει το λάθος, ο Σπαΐς να κλέψει. Και τώρα ο Μπανάκας μπροστά για τον Ακαρνανικό. Είναι και ο Σπαΐς εκεί που ζητάει την μπάλα. Σπαΐς, Μπανάκας και πάλι. Πολύ ωραία το 1-2, το σουτ. Και η μπάλα μόλις περνάει έξω. Ενώ έχει βρει την έχει βρει και ο Τριφωνόπουλος. Τελικά είναι κόρνερ. Τέταρτο κόρνερ για τον Ακαρνανικό. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον σκόρερ και αυτή, τον Μπανάκα, στο 41ο λεπτό. Νέο κόρνερ. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι. Μπιτσικόκο στην κεφαλιά, παραλίγο να γίνει το λάθος. Και η μπάλα φτάνει στον Τριφωνόπουλο από τον Χρήστο τον Κράγκαρη που βρήκε η μπάλα. Αλλά ο διαιτής δεν θεώρησε ότι ο παίκτης του Ηλιακού αμυντικός την γύρισε πίσω στον τερματοφυλακά του. Και δεν έδωσε το έμεσο. Ο Μπανάκας θα δώσει για τον Δάρλα. Προσπαθεί τώρα με τον Ταράση και αυτός αριστερά. Την μπάλα για τον Σπαΐ. Ταράσης και πάλι Σπαΐς, ο οποίος γλιστράει. Κρατάει όμως την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά κλέβει ο Μουσέρης. Και τώρα στην κόντρα ο Ηλιάκος. Είναι 3 με 5. Η παλιά είναι για τον Κράγκαρη. Ο Θανάσης ο Κράγκαρης θα βγάλει την παλιά για τον Νάστο, αλλά βγαίνει πολύ ωραία και έξυπνο εκεί. Ο Χούσος να παραχωρήσει το πρώτο κόρνερ για τον Ηλιακό Λεχενών. Ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει ο Θανάσης ο Κράγκαρης. Θέλοντας κόσμο αυτή τη φορά στην άλλη εστία του γύρου του Καλομύρη των γηπεδούχων. Εκτελείται το κόρνερ. Διώχνουν του Ακαρνανικού με τον Αλεξανδρή και πιο μακριά προσπαθεί να διώξει ο Μπανάκας. Την μπάλα φτάνει στον Δάρλα. Ο Κράγκαρης δεν μπορεί, ο Δάρλας κρατάει και παίρνει. Όχι, παίζει τελειωτής, αφήνει το πλεονέκτημα Κωνσταντίνου για τον Σπαΐ. Τελικά ο Κλαμπάνος κερδίζει. Κλαμπάνος, λάθος. Λάθος από τον Κλαμπάνο για τον Δάρλα η μπάλα. Τους προσπάθησε να βρει τον Σπαΐ, αλλά ο Τσάμις έδιωξε. Και τώρα με τον Καραθανάση μπροστά ο Λιάκος. Στα τελευταία λεπτά παίρνει πρωτοβουλίες επιθετικές. Και κερδίζει τώρα το πλάγιο Καραθανάσης από τον Λαβράνο. Κράγκαρης, πέφτει στο έδαφος, παίζει τον τελειοδητής. Και μπροστά τώρα και πάλι ο Κανανικός. Με τον Ταράση να δίνει για τον Παστρωμά. Ταράσης, ωραία στο κέντρο για τον Αλεξανδρή. Πέφτει στο έδαφος, φάουλ που κάνει ο Νάστος. Στο κέντρο ακριβώς και ο Νάσκος λέει να πάει πιο πίσω η μπάλα. Χρήστος Χούσος στην επαναφορά της μπάλας, όχι, αφήνει τελικά για τον Λαβράνο. Εδώ σαν αριστερά για τον Μπανάκα. Μπανάκας έχει χώρο και προωθείται. Πολύ ωραία τον τακουνάκι από τον Σπαΐ. Θα βγάλει και τη σέντρα. Αλεξανδρής μόνος του. Χάνει τον έλεγχο της μπάλας. Αλεξανδρής στο σουτ. Διώχνουν οι του Ηλιακού τώρα με τον Αρχιμανδρίτη. Δύσκολες στιγμές περνάει η άμυνα του Ηλιακού Λεχενών. Και τώρα με τον Κράγκαρη, ποιος κρατιέται εκεί από τον Παστρωμά. Τελικά φάουλ λέει ο διαιτητής. Προσπάθησε να αφήσει μάλλον το πλεονέκτημα, αλλά τελικά η μπάλα είναι για τον Ηλιακό και είναι φάουλ με τον Χρήστο τον Κράγκαρη. Να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Τελικά όχι. Ο Κλαμπάνος θα το εκτελέσει. Ο Χρήστος πήγε στην αρχή, αλλά μετά του λέει του Κλαμπάνου να το εκτελέσει αυτός για να πάρει θέση. Επειδή έχει καλό άλμα ο Χρήστος να πιάσει την αδιεκδική στην κεφαλιά. Κλαμπάνος, δεν είναι καλό το φάουλ. Εκτελεσμένο, δεν είναι καλά εκτελεσμένο. Παντσόπλος θα γεμίσει, είναι σε θέση offside ο Χρήστος, ο Κράγκαρης. Και χωρίς κανένα παράπονο αφήνει την μπάλα ο Χρήστος ο Κράγκαρης. Παιδί με ήθος. Και τώρα μπροστά ο Ακαρνανικός Παΐς κέρδισε εκεί και την κόντρα, αλλά τελικά η μπάλα φτάνει στον θεματοφύλακα του Τριφωνόπουλο. Από το πουθενά οι παίκτες του Ακαρνανικού κάνουν τις φάσεις μπροστά στην εστία του Τριφωνόπουλου. Με το δικό μας το χρονόμετρο, το δεύτερο ημίχρονο, μόλις
Το πρώτο ημίχρονο μόλις έφτασε στο τέλος του. Βέβαια από εδώ και πέρα θα παίξουμε τις καθυστερήσεις, για τις οποίες δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει ο κύριος Νάσκος. Τουλάχιστον 2 λεπτά πρέπει να κρατήσει. Ο Ηλιάκος προσπαθεί να διώξει, αλλά τώρα είναι με τον Δάρλα μπροστά ο Ακαρναγικός. Μια παλιά για το Σπαΐ. Σπαΐς δεν πιάνει το σουτ. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ακαρναγικό στο 45ο λεπτό. Και πάλι με τον Σπαΐ. Τελευταία λεπτά, τελευταία ίσως δευτερόλεπτα για το πρώτο ημίχρονο. Ακαρναγικός Ηλιακός Λεχενών 1-0 από το 3ο λεπτό, χάρη στον γκολ του Μπανάκα. Το πλάγιο είναι για τον Ακαρναγικό με τον Κωνσταντίνου να δίνει για το Σπαΐ. Ο Τσάμις όμως του κλέβει. Και τώρα Καραθανάσης για τον Νάστο. Καραθανάσης και πάλι. Νάστος. Ο Νάστος δεν δίνει καλή μπαλιά για τον Κράγκαρη. Πολύ δυνατή. Την μπάλα φτάνει στον Καλομύρη. Τίποτα το ιδιαίτερο από πλευράς Ηλιακού Λεχενού, εκτός από τη φάση του 40ου λεπτού με τον Θανάση τον Γκράγκαρη, ο οποίος δεν βρήκε την μπάλα, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, που βρίσκει μέχρι στιγμή στον Ακαρναγικό να προηγείται του Ηλιακού Λεχενού με 1-0 εδώ στο γήπεδο, στο δημοτικό στάδιο των φοιτιών. Φίλες και φίλοι της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, θα είμαστε και πάλι μαζί για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου σε πολύ λίγο. Φίλες και φίλοι, για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου στο δημοτικό στάδιο των φοιτιών, όπου ο Ακαρναγικός προηγείται από το 3ο λεπτό του Ηλιακού Λεχενών με 1-0 χάρη στον γκολ που έρχεται στο Μπανάκας, όταν ο Σπαΐς εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα χτύπησε στο δεξί κάστρο του δοκάρι της Θείας Τρυφωνόπουλου και συνέχεια ο Μπανάκας την έστειλε στα δίχτυα, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα. Το πλάγιο είναι για τον Ακαρναγικό με τον Μπανάκα και πάλι. Ο Μουσερίς εκεί προσπαθεί να κόψει, τελικά το πλάγιο είναι για τον Ηλιακό, που ετοιμάζεται ο Χρήστος ο Μουσερίς να την επαναφέρει. Με τον Καραθανάση, κακό το κοντρόλ, έκλεψαν με τον Ταράση. Μητσικόκος προωθημένη παλιά στα χέρια του Τρυφωνόπουλου, που δεν ανησυχεί. Στο 33 είχαμε την φάση για τον Ακαρναγικό, την έχασε ο Λαβράνος. Στο 40 ο Θανάσης ο Κραγκαρής έχασε τον βηματισμό του μόνος του, τετατέτ με τον Καλομύρη, την τερματοφύλακα του Ακαρναγικού. Στο 41 νέα μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Ακαρναγικού με τον Μπανάκα, και στο 45 με τον Σπαΐ, άλλη μια κλασική ευκαιρία από πλευράς των παικτών του Ακαρναγικού. Το δεύτερο ημίχρονο όμως, μια παλιά από τον Μπιτσικόκο για τον Σπαΐ, πέφτει ο Τυφωνόπλος και απάνω στη γραμμή διώχνει ο Χρήστος ο Κράγκαρης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Ακαρναγικού. Μόλις το πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου χάνεται. Με τον Σπαΐ λοιπόν η πολύ μεγάλη ευκαιρία, με το καθημέρα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, χάνεται λοιπόν για την ομάδα των φοιτιών. Πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν από πλευράς φοιτιών. Και τώρα Αρχιμανδρίτης προθυμένη παλιά για τον Θανάση τον Κράγκαρη. Βγαίνει όμως εκεί πολύ έξυπνα και κερδίζει την μπάλα ο πολύ καλός σήμερα Λαβράνος. Φάουλ που κερδίζει ο Σπαΐς, και αυτός πολύ δραστήριος. Ο διαιτητής λέει στον Καραθανάση να φύγει από κοντά, να μην διαμαρτύρεται. Ενώ τώρα ο Θοδωρής ο Λαβράνος, που ήρθε από τον Τηλικράτη στον Ακαρναγικό, θα επαναφέρει αυτό συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα φτάνει στον Δάρλα, δεν κάνει καλό κοντρόλ, η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ηλιακό Λεχενό, όπου ο Βασίλης ο Κλαμπάνος ετοιμάζεται να την επαναφέρει για τον Πανσόπλο τελικά. Και τώρα Μουζής, ο Δάρλας του κλέψε την μπάλα, τελικά φτάνει στο Σπαΐ. Σπαΐς ωραία κίνηση, Σπαΐς το είδος σου, το δυνατό, η μπάλα μόλις out. Νέα μεγάλη ευκαιρία από τον Τάσο, το Σπαΐ χάνεται. Στο 48ο λεπτό. Συνέχεια στο παιχνίδι. Παραλίγο εκεί να μπερδεύτουν ο Τσάμις με τον Γκράγκαρη, τον Χρήστο. Κλαμπάνος. Προθυμένη παλιά ωραία για τον Θανάση τον Γκράγκαρη, αυτός πιο πίσω για τον Πανσόπλο. Και τώρα Καραθανάσης
Αθανάση καθυστερεί, έδωσε δυνατότητα στον Πιτσικόκο να τον κόψει την μπάλα. Και τώρα Κράγκαρης, ο αρχηγός της ομάδας, Πανουτσόπουλος. Αλλά λίγο να γίνει το λάθος, Αρχιμανδρίτης, λάθος. Παστρωμάς. Δεξιά για τον Μπανάκα, συγγνώμη, για τον Τάν Κωνσταντίνου. Αλλά λίγο να γίνει το λάθος από πλευράς Ακαδανικού. Λαβράνος, προθυμένη παλιά για τον Σπαΐ. Το πλάγιο είναι για τον Ακαδανικό, με τον Κωνσταντίνου. Αργά αργά ο Κωνσταντίνου. Το 1-0 είναι ρευστό, αλλά ο Ηλιακός είναι ακίνδυνος στο σημερινό παιχνίδι. Δεν έχει κάνει ούτε καν μια ευκαιρία και σε αυτή που του δόθηκε στο 40 λεπτό την κλώτησε ο Θανάσης ο Κράγκαρης, ποιος έχασε το βηματισμό του και δεν κατάφερε τέτα-τέτα με τον Καλομύρη να βρει την μπάλα και να πλασάρει τον τερματοφύλακα του Ακαδανικού. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μουσερή τώρα. Θα δίνει μια μπαλιά για τον Νάστο, αλλά θα διώξει μακριά ο Χούσος. Πλάγιο για τον Ηλιακό. Με τον Χρήστο τον Μουσερή να ετοιμάζεται να φέρει και πάλι την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Μουσερή στο πλάγιο. Για το κεφάλι του Νάστο παίρνει αυτό την κεφαλιά πιο πίσω, αλλά θα διώξει εκεί. Μακριά ο Λαβράνος και η μπάλα φτάνει στον άλλο τερματοφύλακα.